Τον καλό συνεργάτη, τον κλινικό ψυχολόγο, τον Νίκο Παπα-Νικολάου. Νίκο, καλώς ήρθες. Η αλήθεια είναι ότι μας έλειψες και την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί λόγω έτσι, προσωπικών υποθέσεων έπρεπε να λείψεις. Σε παρακολούθησα χθες και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, που ουσιαστικά μετέφραζες έτσι και έδειχνες στον κόσμο το προφίλ του δολοφόνου με όσα εξελίχθησαν το προηγούμενο διάστημα στα Χανιά και με το θάνατο της 60χρονης. Πραγματικά νομίζω... μια δραματική ιστορία. Μια δραματική ιστορία. Πραγματικά μια δραματική ήθελα ιστορία. Ήθελα να σχολιάσω ένα πριν μπούμε στο θέμα μας, που είναι καθόλου έτσι. Είναι ευχάριστο το θέμα στο οποίο θα αναφερθούμε. Ξέρεις, σίγουρα μιλάμε για μια πολύ άσχημη, μια δραματική ιστορία. Προηγήθηκε βιασμός. Στη συνέχεια υπήρξε ανθρωποκτονία. Νομίζω ότι σαφώς το να μπορέσουμε να μιλήσουμε για ψυχιατρικό άλοθη, δεν μιλούμε για ψυχιατρικό άλοθη, σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον. Μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε καταλογισμό, ο οποίος γνώριζε κάποια πράγματα, αλλά ωστόσο από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε κάποιο ψυχικό νόσημα. Είναι μια διαφορετική κατάσταση το ένα από το άλλο. Αυτό ωστόσο το οποίο ήθελα να μείνουμε λίγο, ήθελα να μείνουμε, ξέρεις, την εμπλοκή αυτού του ανθρώπου με κάποιες τέχνες, πολεμικές τέχνες, οι οποίες έρχονταν από την Ανατολή, συνήθως από την Ανατολή. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι μέσα σε αυτές τις τέχνες υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι, υπάρχουν εξαιρετικοί δάσκαλοι. Υπάρχουν πραγματικά εξαιρετικοί δάσκαλοι, οι οποίοι με κάποιο τρόπο καθοδηγούν τα παιδιά, ειδικά σε μια προεφηβική και εφηβική ηλικία, λειτουργούν ως εναλλακτικές μορφές για τα παιδιά. Ωστόσο, νομίζω ότι υπάρχουν ίσως και λίγα κακά, άσχημα παραδείγματα, τα οποία δεν μπορούν να διαγνώσουν, δεν μπορούν να καταλάβουν και δεν είναι η θέση λογικά να καταλάβουν την παθολογία κάποιων ανθρώπων και προτρέπουν από εκεί και πέρα ίσως κάποιους ανθρώπους ή αν θέλετε. Η εμπλοκή ενός ανθρώπου ο οποίος έχει κάποιο ψυχικό νόσημα με μια τέτοια τέχνη, ουσιαστικά πολεμική τέχνη, δεν κάνει τίποτα περισσότερο παρά απενοχοποιεί ουσιαστικά το ψυχικό νόσημα. Δηλαδή, δεν είμαι άρρωστος, δεν έχω πρόβλημα. Πολύ απλά αυτό το εκφράζω διαμέσου της πολεμικής τέχνης. Μάλιστα. Και όλο αυτό, όπως καταλαβαίνεις, εν δυνάμει μπορεί να αποβεί και μοιραίο, όπως απέβει μοιραίο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το ότι δεν έχει ίχνος μεταμέλεια σημαίνει κάτι αυτό, Νίκο, έτσι? Ναι, σημαίνει βεβαίως, δεδομένου του ότι η παθολογία ή κάποια παθολογία που φανταζόμαστε. Θέλω να σου πω, δεν θα χρησιμοποιηθεί ως άλοθη αυτό αύριο μεθαύριο. Όχι, όχι, όχι. Ξέρεις, νομίζω ότι είναι. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό το ότι κάποιες παθολογίες ίσως δεν έχουν τύψεις. Δεν έχουν τύψεις, δεδομένου του ότι βέβαια είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να βγάλουμε μια διάγνωση διαμέσου ενός προφίλ που υπήρχε στο Facebook. Λέω υπήρχε γιατί πολύ σωστά κατέβηκε αυτό το προφίλ. Διαγράφει αυτό το προφίλ. Και επίσης είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα διαμέσου αυτών των οποίων έχουμε ακούσει από κάποιους άλλους ανθρώπους. Νομίζω ωστόσο ότι κάποιες συγκεκριμένες παθολογίες, τις οποίες μάλλον προσανατολιζόμαστε ότι πρέπει να υπάρχουν, πρέπει να έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος κάποια παθολογία, μάλλον σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τύψεις. Δηλαδή, πολύ απλά λειτουργεί χωρίς να υπάρχουν, χωρίς να καταλαβαίνει κάποια πράγματα. Ξέρεις, είμαι από αυτούς που πρόλαβαν και είδαν ένα προφίλ το οποίο υπήρχε στο YouTube από αυτόν τον άνθρωπο. Φαινόταν χαρακτηριστικά ότι πρόκειται σε λίγη ώρα να σπάσει ένα κομμάτι από γρανίτη, μάλιστα ο ίδιος ισχυριζόταν ότι ήταν 1,5 χιλιοστό, ή να καρφωθεί με μία βελόνα η οποία ήταν της ηλεκτροκόλλησης. Θεωρώ ότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία θα είχε μια συναισθηματική φόρτιση. Είναι χαρακτηριστικό, ξέρεις, ότι η φωνή του σε αυτό το βίντεο φαινόταν να μην έχει καμία αλλίωση στη χρειά, καμία αλλίωση στην ένταση, καμία αλλίωση στο ύψος. Δηλαδή δεν υπήρχε καμία μα καμία συναισθηματική φόρτιση. Και προφανώς όλο αυτό δεν νομίζω ότι ήταν αποτέλεσμα μιας χαλάρωσης, το οποίο ο ίδιος θεωρούσε ότι υπήρχε χαλάρωση. Έχω την αίσθηση ότι μάλλον συνάδει με μια παθολογία που ίσως, αν θέλεις, το άμεσο ή έμεσο οικογενειακό περιβάλλον δεν κατόρθωσε να δει, δεν κατόρθωσε να καταλάβει προφανώς και ο ίδιος. Να δει και να θεραπευτεί στην πορεία, καθώς έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι πολλά από αυτά τα νοσήματα ψυχοπαθολογικά, νομίζω ακριβώς. Υπάρχει λύση αν κάποιος εγκαίρος τουλάχιστον αναφερθεί στους ειδικούς. Βεβαίως υπάρχει λύση αν κάποιος εγκαίρος αναφερθεί στους ειδικούς, είτε διαμέσου της φαρμακολογικής θεραπείας, διαμέσου των φαρμάκων, όταν υπάρχει μια έντονη κατάσταση, είτε διαμέσου της ψυχοθεραπείας. Νομίζω ότι η ψυχοθεραπεία έχει πολλά βέλη στη φαρέτρα της πλέον, έχει εξελιχθεί πάρα πολύ πλέον
και μπορεί να αντιμετωπίσει καταστάσεις οι οποίες άπτονται αυτού του είδους των παθολογιών, που μάλλον πρόκειται για διαταραγμένες προσωπικότητες. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο μου, θέλουμε να κλείσουμε αυτή την δυσάρεστη παρένθεση, η οποία πραγματικά είναι μια είδηση που μας έχει ανησυχήσει όλους και μας έχει στενοχωρήσει και ως προς το θάνατο της 60χρονης, αλλά μας βρίσκει και σοκαρισμένους ως προς τον τρόπο τελικά που ένας 27χρονος πατέρας δύο παιδιών, με τα όποια νοσήματα έχει, αυτή τη στιγμή προέβη σε ένα τέτοιο έγκλημα και άφησε πίσω και τα δύο παιδιά του. Δεν ξεχνάμε και αυτό. Μια άλλη χαρακτηριστική παράμετρος της συγκεκριμένης, έτσι, του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης κατάστασης είναι και το πόσο τελικά όλοι μπορούμε να ταυτιστούμε με την 60χρονη. Δηλαδή, ξέρεις, απέναντι στο θάνατο, απέναντι στο βίαιο θάνατο, τις περισσότερες φορές, προκειμένου να μπορέσουμε να αποτραβηχτούμε, βρίσκουμε κάποιο άλοθη. Για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος ήταν καπνιστής και ο οποίος νόσησε από καρκίνο του πνεύμονα. Πολύ εύκολα, εμείς που δεν είμαστε καπνιστές, λέμε: α, αυτός νόσησε και κάπνιζε. Mm-hmm. Ή δεν ξέρω κι εγώ, κάποιος ο οποίος έτρεχε με το αυτοκίνητό του. Πολύ εύκολα μπορούμε να πούμε ότι έτρεχε με το αυτοκίνητό του, άρα λοιπόν προκάλεσε ή έκανε ένα τροχαίο ατύχημα και σκοτώθηκε. Έτρεχε. Έφταιγε. Όπως ωστόσο σε όλα τα τρομοκρατικά, για παράδειγμα, χτυπήματα, όπως αντίστοιχα και σε αυτή την περίπτωση τη 60χρονη, η 60χρονη έκανε κάτι το φυσιολογικότατο. Περπατούσε στην άκρη του δρόμου. Άρα λοιπόν νομίζω το σοκαριστικό στο συγκεκριμένο έτσι, φωνικό είναι το ότι μπορούμε να ταυτιστούμε όλοι με αυτό το οποίο έκανε η 60χρονη. Περπατούσε απλά στην άκρη ήδη του δρόμου. Ήδη φαίνεται και μέσα από τα και μέσα κοινωνικής απλά εκδίωσης ήδη επικρατεί ένας φόβος της τάξης του γυναικείου πληθυσμού. Ακριβώς. Του γυναικείου πληθυσμού, δεδομένου ότι υπήρξε πρώτα και ο βιασμός, έτσι, από εκεί και πέρα. Υπάρχει αυτός ο φόβος, ταυτίστηκε ο κόσμος με τον ίδιο φόβο. Ταυτίζεται ο κόσμος ακριβώς με τον ίδιο φόβο, δεδομένου του ότι έκανε κάτι από αυτό το οποίο θα μπορούσαν να κάνουν όλοι. Έκανε κάτι το οποίο θα μπορούσαν να κάνουν όλες οι γυναίκες. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Νίκο μου, σήμερα είχαμε πει να το πάμε λίγο χαλαρά, να το πάμε όμορφα. Διακοπές έρχονται, έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι και θα ήθελα έτσι πολύ να ανοίξουμε το θέμα των διακοπών ως φάρμακο τελικά στην ψυχοσύνθεση του εργαζόμενου, αν θέλεις, του οικογενειάρχη, του παππού, της γιαγιάς, του πατέρα, της μητέρας. Νομίζω μπορούμε να το δούμε από μια χή σκοπιά. Βέβαια, ακριβώς. Καλοκαίρι, βέβαια. Τελικά, τι είναι οι διακοπές για όλους εμάς? Τι είναι οι διακοπές? Αν θα μπορούσαμε εξής να παραμετροποιήσουμε τις διακοπές, να δώσουμε τρεις παραμέτρους των διακοπών, θα έλεγα η πρώτη παράμετρος είναι η προσμονή, το ότι περιμένουμε να πάμε διακοπές. Ίσως είναι και πιο μακροχρόνια σύμφωνα με τις έρευνες και ίσως είναι αυτή η οποία αλλάζει προς το θετικό της ψυχολογίας μας, την ψυχολογία μας για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα είναι η εμπειρία των διακοπών, που στην εμπειρία των διακοπών μάλλον υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο προκειμένου να μπορέσουμε να μπούμε στη διαδικασία να ζήσουμε στις διακοπές, δηλαδή να χάσουμε τους ρυθμούς αυτούς τους οποίους είχαμε μέχρι τώρα και να μπούμε στη διαδικασία να ζήσουμε την καθημερινότητά μας πλέον σε πολύ πιο χαλαρούς ρυθμούς των διακοπών. Και το επόμενο είναι η αναμνήσεις ή το ό,τι θετικό μας έχουν αφήσει οι διακοπές. Ειδικά ως προς το τελευταίο, ξέρεις, υπάρχουν και κάποιες έρευνες. Φαίνεται δηλαδή ότι περίπου το μισό θετικό αποτέλεσμα των διακοπών έχει εξαφανιστεί τις 3 με 4 πρώτες ημέρες όταν επιστρέφουμε στην καθημερινότητα. Και από εκεί και πέρα σε 2 εβδομάδες φαίνεται ότι το 100% του θετικού αποτελέσματος των διακοπών έχει εξαφανιστεί. Άρα λοιπόν το αποτέλεσμα των διακοπών κρατάει πολύ λιγότερο από αυτό που θέλουμε να πιστεύουμε ότι κρατάει ελευθερία. Άρα θα ρωτούσε κανείς πόσες μέρες δηλαδή άδεια πρέπει να πάρει ένας εργαζόμενος για να αποδειχτεί και οδηγός ευτυχίας μέσα στη χρονιά. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν με βάση αυτό ή και με βάση κάποιες έρευνες ότι μάλλον θετικό στην ψυχολογία μας κάνει περισσότερο αυτό που έλεγα, περισσότερο προσμονή των διακοπών. Μάλιστα. Και άρα λοιπόν μικρά Σαββατοκύριακα ή μικρές αποδράσεις του Σαββατοκύριακου είναι και έτσι καταστάσεις οι οποίες έχουν το θετικό αποτέλεσμα, πιο θετικό αποτέλεσμα στην ψυχολογία μας σε σχέση με το να φύγουμε 4, 5, 6, 10 μέρες, δεν ξέρω κι εγώ, διακοπές αντίστοιχα. Οπότε, όπως είπα, σε πολύ μικροχρονικό διάστημα πλέον το θετικό αποτέλεσμα αυτών των διακοπών θα έχει εξαφανιστεί. Άρα, φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο λέμε ότι το καλοκαίρι έχουμε όλοι καλύτερη ψυχολογία και τελικά το καλοκαίρι είναι αυτό που βοηθάει γενικότερα στην ανάταση έτσι, της ψυχολογίας μας κατά τη διάρκεια του έτους. Έχουμε καλύτερη ψυχολογία. Βεβαίως αυτό είναι ξεκάθαρο. Ωστόσο, ξέρεις, θα έλεγα ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε έτσι και με τη λογική των αριθμών, φαίνεται ότι αυτό το περίφημο σύνδρομο της εποχιακής μελαγχολίας, το οποίο κατά κύριο λόγο μας χτυπάει το χειμώνα, δεν υπάρχει το καλοκαίρι και αν υπάρχει, υπάρχει σε ένα πολύ μικρό ισχνό ποσοστό της τάξης του 10%. Δηλαδή, το 90% των ανθρώπων αισθάνονται άσχημα
την περίοδο του χειμώνα, ενώ ένα 10%, ένα πολύ μικρότερο ποσοστό, αισθάνονται άσχημα. Το 90% αυτών που αισθάνονται άσχημα, όχι ότι από τους 100 ανθρώπους αισθάνονται άσχημα, είναι 90, αλλά το 90% αυτών που αισθάνονται άσχημα το χειμώνα, ενώ ένα 10% αισθάνονται άσχημα το καλοκαίρι. Βιώνει δηλαδή την κατάσταση αυτή ανάποδα, ίσως λόγω της ζέστης, της υγρασίας, ίσως λόγω της αναστάτωσης του προγράμματος που υπάρχει. Ξέρεις, το καλοκαίρι λειτουργούμε όλοι σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Λειτουργούμε όλοι έτσι σε ρυθμούς καλοκαιριού. Από εκεί και πέρα, αυτή ωστόσο η αναστάτωση του προγράμματος σε κάποιους ανθρώπους τους προκαλεί αναστάτωση προσωπική, συναισθηματική αναστάτωση, και αυτό λοιπόν τροφοδοτεί πιθανά μια μελαγχολία που μπορεί να υπάρχει. Από εκεί και πέρα, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καλή αυτό εικόνα, δεδομένου ότι το καλοκαίρι χρειάζεται να ντυθούμε ελαφρότερα ή αν θέλεις να εκθέσουμε το κορμί μας ακόμα και στις παραλίες. Έχουμε μιλήσει για την εικόνα του σώματος που έχουμε και για το πόσο δύσκολα κάποιοι άνθρωποι μπορούν να βιώσουν, να ζήσουν αυτή την εικόνα του σώματος. Από εκεί και πέρα, επίσης, η ζέστη, η οποία ζέστη έτσι, έχει ένα άσχημο συνέστημα σε συνδυασμό με την υγρασία, άλλωστε υπάρχει και ορισμός δυσφορία πολλές φορές που σε κάποιους ανθρώπους υπάρχει. Τελευταία βεβαίως έχουν υπάρξει και τα λεγόμενα οικονομικά προβλήματα, ελαιοκρίσεις, που κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές, δεδομένου του ότι υπάρχουν τα οικονομικά προβλήματα. Ας μην ξεχνάμε ότι μέχρι πριν από κάποια χρόνια, λίγος πολύ όλοι οι Έλληνες είχαν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές και όσοι δεν είχαν, υπήρχαν και τα περίφημα διακοποδάνεια. Έτσι. Σωστό, σωστό που το θέτεις έτσι. Κάνουμε λίγο πιο. Μπράβο. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου, κάποια είδη μπορώ να τα χαρακτηρίσω εγώ διακοπών, κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο, είναι αυτά που μας μένουν. Εγώ, ας πούμε, μικρός, με πήγαιναν οι γονείς μου τα καλοκαίρια Νίκο στον παππού και στη γιαγιά. Νομίζω είναι μια εικόνα η οποία μένει στον άνθρωπο. Στο μυαλό, την έχει συνδυάσει με τα καλοκαίρια και δεν ξέρω τελικά εάν και κατά πόσο ωφελεί γονείς τα παιδιά να τα αφήνουν στον παππού και στη γιαγιά, έτσι ώστε να έχουν ένα πιο άνετο καλοκαίρι και οι γονείς, αλλά και τα παιδιά να μπορέσουν να ζήσουν μια πιο ατόφια, μια πιο αγνή έτσι, περίοδο διακοπών. Ναι, θα έλεγα ότι βοηθάει ιδιαίτερα, Λευτέρη, δεδομένου του ότι τα παιδιά ουσιαστικά ακολουθούν τους εκεί κανόνες οι οποίοι υπάρχουν από εκεί πέρα. Φεύγουν δηλαδή από κάποιους κανόνες οι οποίοι υπάρχουν στο δικό μας το σπίτι. Σαφώς αρκεί αυτό, ούτως ώστε οι παππούδες να μην είναι υπερπροστατευτικοί ή με κάποιο τρόπο να μην έχουν κάποια διαφορετική τελείως αντιμετώπιση, αλλά και διαφορετική αντιμετώπιση να υπάρχει. Πίστεψε με, αυτό είναι ένα μικρό διάλειμμα ανάμεσα σε μια κατάσταση που αντίστοιχα τα όρια τα θέτουν οι γονείς. Άρα λοιπόν δεν είναι και τόσο τραγικό, δεν είναι και τόσο φοβερό όλο αυτό. Θα λέγαμε ότι είναι στα χέρια τα δικά μας, τη σκέψη τη δική μας, την πραγματικότητα τη δική μας, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους παππούδες και τις γιαγιάδες να θέσουν κάποια όρια. Από εκεί και πέρα, τα παιδιά είναι χαρακτηριστικό ότι πρέπει να ζουν όσο το δυνατόν πιο καλά, πιο ευχάριστα. Θα τους βοηθούσε ιδιαίτερα, ξέρεις, το να πάρουν κάποια αγαπημένα τους αντικείμενα, τα οποία αγαπημένα τους αντικείμενα θα τους συντροφεύουν σε αυτές τις διακοπές. Σίγουρα δεν πρέπει να κάνουμε εκδραματίσεις στους αποχαιρετισμούς, του στυλ. Το παιδί μας πηγαίνει σε ένα χωριό το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 20 λεπτών. Οπότε αυτό το βιώνουμε, λες και έχει πάει να ζήσει μόνιμα στη Νέα Υόρκη ως οικονομικός μετανάστης. Ακριβώς, βεβαίως. Αυτή η υπερβολικό συνέστημα. Άλλωστε, έχουμε μιλήσει πολλές φορές και για την Ελληνίδα μάνα και για τον Έλληνα πατέρα, βεβαίως, για να μην στοχοποιούμε μόνο την Ελληνίδα μάνα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό το ότι πρέπει να τηρούμε ένα ωράριο επικοινωνίας, το οποίο να είναι σταθερό και το οποίο να μην είναι πιεστικό. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να παίρνουμε 30 τηλέφωνα τον παππού ή τη γιαγιά για την ημέρα, λέγοντας τι έφαγε, τι ήπιε, τι έφαγε, τι ήπιε, πού πήγε, πώς κλώτσες την μπάλα και με ποιον βγήκε έξω. Και σαφώς νομίζω να δείξουμε ότι τα εμπιστευόμαστε, να δείξουμε ότι γενικότερα δηλαδή εμπιστευόμαστε τόσο αυτά, όσο και τους παππούδες και τις γιαγιάδες, στον οποίο τα χέρια βρίσκονται τα παιδιά μας. Οι έφηβοι πώς αντιλαμβάνονται τις διακοπές, και ειδικά όταν μιλάμε για έφηβους οι οποίοι επιλέγουν τελικά να κάνουν μόνοι τους τις διακοπές. Να και μια άλλη κατηγορία ατόμων που νομίζω έχουν και μια διαφορετική ψυχοσύνθεση ηλικιακά. Νομίζω ότι είναι βασικό και χαρακτηριστικό η ανάγκη της αυτονόμησης των εφήβων και ίσως ξεκινάει πριν από το 18ο έτος και πρέπει να ξεκινάει πριν από το 18ο έτος. Αυτονόμηση, την έννοια του ότι ο έφηβος θα βγει ούτως ώστε να πάει κάποιες διακοπές. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι ο έφηβος θα φύγει διακοπές 15 και 20 μέρες. Έτσι. Σαφώς νομίζω ότι ο προορισμός πρέπει να είναι ένας συγκεκριμένος, πρέπει να είναι ένας προορισμός τον οποίο τον γνωρίζουν τόσο οι γονείς, τον γνωρίζει όσο ο έφηβος. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος ο έφηβος να είναι ικανός και έτοιμος να διαχειριστεί αυτή την αυτονομία την οποία θα έχει στην περίοδο των διακοπών. Και σαφώς το να μιλήσουμε πρέπει εμείς,
να μιλήσουμε για τους δυνητικούς κινδύνους, αυτούς που υπάρχουν στην περίοδο των διακοπών ή ακόμα και για κάποια ενημέρωση επάνω σε κάποια πρακτικά ζητήματα. Νομίζω ωστόσο ότι αν το δούμε εξής και από κάποια άλλη οπτική γωνία, από κάποια άλλη σκοπιά, ίσως είναι και μια καλή ευκαιρία για τους γονείς το να μείνουν μόνοι τους, ο σύζυγος με τη σύζυγο, ο σύντροφος με τη σύντροφο, ούτως ώστε να μπορέσουν να ζήσουν καλύτερα ή να δουν εν δυνάμει το πώς θα είναι μετά από κάποια χρόνια, ίσως λίγα χρόνια, όταν το παιδί θα φύγει από την πατρική εστία. Και από εκεί και πέρα θα υπάρχει και το λεγόμενο σύνδρομο της άδειας φωλιάς, για το οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές από εκεί και πέρα. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, και μου δίνεις νομίζω για την καλύτερη πάσα. Το καλοκαίρι ούτως ή άλλως έχει ταυτιστεί με ένα μοναδικό συνέστημα, με το συνέστημα του έρωτα, του ερωτισμού. Τι γίνεται με αυτό το. Ναι, φαίνεται ότι έχει ταυτιστεί. Έχει ταυτιστεί. Φαίνεται ότι το καλοκαίρι, με βάση έρευνες, ερωτευόμαστε πιο πολύ. Φαίνεται ότι, μάλιστα, μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Σαν Ραφαέλε του Μιλάνου. Φαίνεται ότι το καλοκαίρι γενικότερα έχουμε καλύτερη διάθεση τόσο στο να χάσουμε κιλά, δηλαδή χάνουμε πιο εύκολα κιλά, όσο και ερωτευόμαστε. Φαίνεται ότι υπάρχει αύξηση στις φερορμόνες, δηλαδή είναι κάποιες ορμόνες οι οποίες διεγείρουν τη σεξουαλικότητα. Αντίστοιχα, στη σερωτονίνη, είναι η ορμόνη η οποία συνδέεται με την καλή μας διάθεση, μελατονίνη, η οποία συνδέεται, ορμόνη η οποία συνδέεται με τον ποιοτικό ύπνο, και αντίστοιχα στην τεστοστερόνη, η οποία είναι ορμόνη, είναι το κυριότερο από τα ανδρογόνα, δηλαδή είναι ορμόνες όλες αυτές της σεξουαλικότητας. Άρα λοιπόν λειτουργούν θετικά και έχω την αίσθηση ότι αυτό αποτυπώνεται ίσως και σε μια πραγματικότητα, στο ότι υπάρχουν έρωτες το καλοκαίρι οι οποίοι ξεκινούν πολύ πιο εύκολα σε σχέση με τους έρωτες το χειμώνα. Λοιπόν, χαρακτήρες που ξεδιπλώνουμε στην παραλία. Ναι, ξέρεις, η παραλία θα έλεγα ότι είναι μια πολυκατοικία η οποία δεν έχει τείχους. Στην πολυκατοικία, ενώ ο καθένας έχει το δικό του ρόλο, έχει το δικό του όνομα, το δικό του επώνυμο. Στην παραλία δεν έχει το δικό του όνομα, δεν έχει το δικό του επώνυμο, δεν έχει τη δική του δουλειά, αν το θέλεις, και αυτό που μετράει στην παραλία είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με αυτό που μετράει στην καθημερινή ζωή. Δηλαδή, στην παραλία, για παράδειγμα, μπορεί να μετράει πολύ περισσότερο το ποιος έχει καλογυμνασμένο κορμί ή το ποιος παίζει καλύτερα ρακέτες σε σχέση με τον άλλον. Αντίστοιχα, στην καθημερινότητά μας αυτά τα πράγματα έχουν μηδαμινή ουσιαστικά αξία, έτσι. Σίγουρο είναι λοιπόν ότι ξεδιπλώνουμε πολλούς χαρακτήρες. Μεταφερόμαστε έτσι σε μια τελείως διαφορετική διάσταση, σε μια ονειρική, θα έλεγα, διάσταση. Είναι χαρακτηριστικό, ξέρεις, αν δούμε το μικρό κόσμο της παραλίας, για παράδειγμα. Ξεκινάει το πρωί με το να πηγαίνουν οι ηλικιωμένοι για μπάνιο. Προς το μεσημέρι υπάρχουν οι ενδιάμεσες ηλικίες, οι οποίες ενδιάμεσες ηλικίες από εκεί και πέρα πηγαίνουν για μπάνιο και ισχύουν αυτά που έλεγα προηγουμένως. Υπάρχει δηλαδή το καλογυμνασμένο κορμί, που ίσως έχει και τη μεγαλύτερη αξία σε αυτές τις ηλικίες. Υπάρχει το φλερτ. Υπάρχουν κάποιες άλλες καταστάσεις. Το απόγευμα υπάρχουν συνήθως οι οικογένειες με τα παιδιά, οι οποίες προσπαθούν με λιγότερο ήλιο όσο το δυνατόν περισσότερο να κάνουν μπάνιο. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος αλλάζει και, αν το θέλεις, προσαρμόζεται κάποια φορά, και αυτό είναι και το ωραίο ως ένα σημείο της παραλίας. Είναι χαρακτηριστικό ωστόσο το ότι, σε σχέση με την εικόνα του σώματος που λέγαμε, το έχουμε πει εδώ και άλλη φορά, στο ότι ο ένας στους τρεις, φαίνεται με βάση έρευνες που έχουν κάνει Ιταλία, αλλά έχω την αίσθηση ότι το ίδιο ισχύει και στην Ελλάδα, ο ένας στους τρεις αισθάνεται μόνο καλά με το κορμί αυτό που έχει. Από εκεί και πέρα, ο ένας στους δέκα αισθάνεται ιδιαίτερα άσχημα ή πάρα πολύ άσχημα με βάση την εξωτερική του εμφάνιση, και σαφώς υπάρχουν δύο στους τρεις οι οποίοι με κάποιο τρόπο δεν αισθάνονται και τόσο καλά από εκεί και πέρα. Νομίζω ωστόσο ότι φαίνεται ότι οι ηλικιωμένοι συνάπτουν με μεγαλύτερη ευκολία σχέσεις μεταξύ τους. Τα παιδιά επίσης μιλάνε το ένα με το άλλο πολύ πιο εύκολα, δημιουργούν φιλίες στην παραλία, ενώ αντιθέτως, μάλλον οι ενδιάμεσες ηλικίες φαίνονται περισσότερο μαγκωμένες. Μαγκωμένες και απομακρυσμένες μεταξύ τους. Φαίνεται, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι και αυθαίρετο, ίσως δεν είναι και τόσο επιστημονικό, αλλά φαίνεται ότι η απόσταση που έχουμε ανάμεσα στις ξαπλώστρες ή ανάμεσα στις. Ακόμα και σε τόσο λεπτομέρεια, και σε αυτή τη λεπτομέρεια φαίνεται η ψυχολογία, ότι η απόσταση περίπου από 1,5 μέχρι 3 μέτρα φαίνεται ότι υπάρχει μια μικρή οικειότητα. Περίπου από 40 πόντους μέχρι το 1,5 μέτρο υπάρχει μια μεγάλη οικειότητα, ενώ πλέον, όταν είναι οι αποστάσεις στις ξαπλώστες λιγότερες από 40 πόντους, φαίνεται ότι η οικειότητα είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Με τη σύζυγο, και προφανώς από εκεί και πέρα έχει ξεκινήσει η διαδικασία του φλερτ πολλές φορές. Λοιπόν, Νίκο, δυστυχώς ο χρόνος πιέζει, πρέπει να κλείσουμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά που όλη τη χρονιά και με την προκάτοχο, την Νικολέτα Τσιφαγιαννάκη, έδινε στο παρόν κάθε Τετάρτη και έδινε κρίσιμες συμβουλές σε όλο τον κόσμο. Θέλω να σε ευχηθώ καλό καλοκαίρι, ήταν ανάλογο για το θέμα άλλωστε. Να περάσεις όμορφα, ευχάριστα.
Και εδώ είμαστε πάλι από το χειμώνα, πάλι να δίνουμε τα δικά μας ραντεβού για να δίνουμε βοήθεια στον κόσμο που μας βλέπει και στους τηλεθεατές, στη σκέψη. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά το κανάλι που μου έδωσε τη δυνατότητα για 16η χρονιά. Ουσιαστικά στο να συμμετέχω στην διαδικασία, να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλό καλοκαίρι, ξεκούραστο καλοκαίρι και όσο το δυνατόν περισσότερο να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας ίσως για μια δύσκολη χρονιά που έρχεται. Να είσαι καλά.